E3 2018 και δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Όπως γνωρίζετε, οι Unboxholics βρίσκονται αυτή τη φορά στην E3. Φέτος είναι πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμάς. Εκεί πέρα είναι, ξαναλέω, ο Γιώργος ο Πρίτσκας και ο Αλέξανδρος ο Καρατζάς. Το είδατε και στο προηγούμενο preview που κάναμε σχετικά με το Assassin's Creed Odyssey. Όσοι δεν έχετε δει εκείνο το preview, να πάτε στο ακριβώς προηγούμενο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα όμως η μέρα είναι The Division 2. Η Ubisoft κατάφερε να εξασφαλίσει πράγματα για εμάς, οπότε έχουμε πρόσβαση σε αρκετά της παιχνίδια και ευκαιρία είναι, γιατί να μην σας τα δείξουμε και να μην σας τα παρουσιάσουμε. Σήμερα λοιπόν The Division 2, ο Γιώργος ήταν στα Behind Closed Doors, έπαιξε το παιχνίδι, τραβήξαμε πλάνα, αυτά τα πλάνα που θα δείτε δηλαδή είναι τραβηγμένα από τον Γιώργο, παίζει ο Γιώργος και ταυτόχρονα θα τον ακούτε να σχολιάζει, οπότε από μένα δεν έχετε να μάθετε πράγματα για το Division, όταν κυκλοφορήσει θα τα πούμε με την ησυχία μας, έχουμε και co-op να κάνουμε, έχει μέχρι 8 παίκτες, θα σας τα πει όμως καλύτερα ο Γιώργος, την μπάσα μου και το μικρόφωνο στο Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε το Division 2 στο πλαίσιο της E3. Η Ubisoft μας εξασφάλισε μια θέση, οπότε είχαμε ένα 20 λεπτό με 30 λεπτό demo, στο οποίο ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν έχω παίξει το πρώτο Division, οπότε δεν μπορώ να σας κάνω τη σύγκριση για το πώς έχει βελτιωθεί ή όχι. Μπορώ όμως να σας μεταφέρω όλα αυτά που βίωσα παίζοντάς το. Αρχικά, μας άφησαν ένα 15 λεπτό τέταρτο να παίξουμε σαν tutorial μόνοι μας, χωρίς να καταγράφεται αυτό. Δηλαδή, τα πλάνα που βλέπετε δεν είναι από αυτό που παίξαμε στην αρχή, ίσα-ίσα για να μάθουμε τους μηχανισμούς και να εξοικειωθούμε το χειρισμό. Το demo ήταν ίδιο, είναι ένα μικρό demo 20 λεπτών. Μέρος των πλάνων σίγουρα θα έχετε δει και στην παρουσίαση της Ubisoft, δηλαδή είναι το ίδιο κομμάτι που παίξαμε με αυτό που παρουσίασαν. Εμένα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το πόσο ωραίο είναι στην αίσθηση. Δηλαδή, όχι μόνο με τον τεχνικό τομέα, νομίζω ότι ο έλεγχος είναι πολύ σφιχτός, τα ηχητικά εφέ είναι πολύ ωραία. Όλα αυτά γενικά δημιουργούν μια πολύ ωραία αίσθηση και πολύ βολική για τον παίχτη. Δεν ξέρω αν έτσι ήταν και το προηγούμενο, πάντως το Division 2 είναι πολύ πολύ δουλεμένο στους μηχανισμούς, στο gameplay του. Ο άνθρωπος εκεί της Ubisoft που μας παρουσίαζε το παιχνίδι έτυχε να είναι και audio director, με τον οποίο είχαμε μια σύντομη κουβεντούλα μετά. Μας έλεγε πόση δουλειά έχουν ρίξει καταρχάς στον ήχο και φαίνεται, δηλαδή οι λεπτομέρειες του ήχου είναι φανταστικές, τόσο οι περιβαλλοντικές όσο και των όπλων, και μας έλεγε πόσο δύσκολο είναι να προσαρμόσει τον ήχο των όπλων ώστε να ακούγονται ρεαλιστικά και να έχουν μία ένταση, χωρίς όμως να γίνονται ταυτόχρονα και κουραστικά για τον παίχτη που πυροβολάει κάθε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε, εγώ έπαθα πλάκα, παίζαμε με ακουστικά, έπαθα πλάκα με τις λεπτομέρειες του ήχου και το πόσο ωραία ακούγεται. Και γενικά νομίζω έχει γίνει φανταστική δουλειά εκεί πέρα. Όπως έχει γίνει και στα γραφικά, νομίζω και το πρώτο ήταν εξαιρετικό παιχνίδι σε αυτό. Έχει και πάρα πολύ λεπτομέρεια στο περιβάλλον, πολλές μικρές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα αυτό και στο κλίμα του παιχνιδιού. Ξέρουμε ότι το παιχνίδι διαδραματίζεται στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά και όχι στη Νέα Υόρκη και ότι πλέον είναι καλοκαίρι. Οπότε ήδη έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα και διαφορετικές εικόνες από το πρώτο παιχνίδι. Όπως ξέρετε, σε αυτά τα events δεν παίζεις με φίλους σου. Εγώ έπαιζα με άλλους 3 ξένους μέσα, οπότε λογικό είναι να μην είχαμε ιδιαίτερη συνεργασία. Ο καθένας ήθελε να ελέγξει αυτά που ήθελε. Δεν πολύ ασχολούμασταν λοιπόν με αυτά που απαιτούσε το gameplay. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή πώς ακριβώς θα λειτουργεί και αν θα λειτουργεί σωστά. Νομίζω ότι αν έχεις παρέα είναι διασκεδαστικό. Όπως φαντάζομαι ήταν και το πρώτο. Γενικά το παιχνίδι στηρίζεται στη συνεργασία και νομίζω ότι την προωθεί όσο μπορεί. Είχε ας πούμε ένα όπλο το οποίο είναι ένα gel που σε ακινητοποιεί εκεί που βρίσκεσαι και μπορούν οι συμπαίκτες σου όμως να το καταστρέψουν πυροβολώντας το. Οπότε χρειάζεται επικοινωνία και συνεργασία. Επίσης και τα mini bosses που θα δείτε αργότερα έχουν weak points τα οποία μπορεί να είναι από πίσω τους. Γενικά θέλει ένα συντονισμό ανάμεσα στην ομάδα. Το παιχνίδι το προωθεί. Όπως ξαναείπα, βέβαια, εμείς ήμασταν ό,τι να είναι εκεί πέρα όταν παίζαμε, οπότε δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μας ανέφεραν ότι μετά το level 30 ο παίχτης έχει κάποια signature όπλα, τα οποία είναι μοναδικά για τον καθένα από ό,τι κατάλαβα και είναι και πιο δυνατά. Δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσεις πυρομαχικά. Τα πυρομαχικά είναι σε κάποια μπλε κουτιά τα οποία θα πρέπει να αναζητήσεις και φαντάζομαι ότι θα θέλει και λίγο κόπο για να τα αποκτήσεις. Εμείς στο συγκεκριμένο είχαμε ένα grenade launcher, αλλά δεν καταφέραμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε. Στο τελευταίο κομμάτι του demo, όπου εμφανίστηκαν και τα mini bosses μετά, ήμασταν σε μια περιοχή με ένα κατεσταμένο αεροπλάνο, νομίζω θα το βλέπετε κιόλας, στο οποίο μπορούσαμε να ρίξουμε φωτοβολίδα για να έρθουν να μας βοηθήσουν και κάποιοι πολίτες. Γενικά, το παιχνίδι φαίνεται να έχει κάποιο σενάριο, εμείς φυσικά δεν πήραμε καμία γεύση από αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα εστιάζει και πόσο αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό για το σενάριο. Πάντως ο κόσμος του είναι πολύ πολύ δουλεμένος. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και πρέπει να έχουν χαθεί ατελείωτες ώρες στη δημιουργία του. Δηλαδή, το πόσες λεπτομέρειες κατεσταμένων τοπίων,
αυτοκινήτων πριν το αεροπλάνο που πέρασα. Είναι πραγματικά φανταστικό. Αυτά εν ολίγης. Απολαύστε τα gameplay πλάνα που πήραμε. Δυστυχώς το demo δεν ήταν πολύ μεγάλο, δηλαδή συνολικά γύρω στο 20 λεπτό παίξαμε. Εγώ αυτό που κρατάω από το παιχνίδι είναι ότι φαίνεται πολύ δουλεμένο και είναι πολύ ικανοποιητικό όταν το παίζεις. Έχει φανταστικό τεχνικό τομέα. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ εντύπωση ο ήχος. Τα γραφικά του είναι, όπως τα βλέπετε, εξαιρετικά. Το παιχνίδι έτρεχε σε PC, να πω, δεν έτρεχε σε κάποια κονσόλα. Από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να ελέγξουμε το πώς λειτουργεί το gameplay ιδανικά, γιατί όπως σας είπα, ήμασταν με άλλους τρεις ξένους, ο καθένας έκανε τα δικά του. Φαίνεται ότι η Ubisoft προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και να προωθήσει τη συνεργασία και το συντονισμό των παιχτών. Στο τελευταίο κομμάτι, δηλαδή, οι εχθείες έκαναν από παντού. Έπρεπε οπωσδήποτε να επικοινωνούμε. Εμείς δεν το κάναμε και χάναμε συνέχεια. Σε γενικές γραμμές, πολύ πολύ θετικές εντυπώσεις λοιπόν. Νομίζω ότι σε όποιον άρεσε το πρώτο παιχνίδι θα το ευχαριστηθεί εξίσου και το δεύτερο. Δεν ξέρω τι παραπάνω κάνει από το πρώτο. Εγώ δεν βλέπω κάποια μεγάλη διαφορά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι η εντύπωση που έχω βλέποντας το πρώτο παιχνίδι, όχι παίζοντάς το. Οπότε αυτά από μένα και τα ξαναλέμε. Division agent is down. Got additional hostiles inbound on your position.